Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε στα νότια προάστια του Κιέβου και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ντενίς Τσουτσάγεφ. Ο οποίος μένει βέβαια με τη σύντροφό του και συγγενείς στα νότια προάστια του Κιέβου. Θέλω να τον καλησπερίσω, κύριε Τσουτσάγεφ, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, παιδιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Πώς διαμορφώνεται η καθημερινότητα στην περιοχή σας, με φόντο βέβαια τον πόλεμο και την τραγωδία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη? Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει φυσικά πάρα πολλοί άνθρωποι από το χωριό μας. Είναι νότια προάστια, είναι σαν μικρό χωριό εδώ που μένουμε εμείς. Από τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος, ξεκίνησαν να φεύγουν μαζικά άνθρωποι προς τη δυτική και λίγο πιο νότια Ουκρανία ή κάποιες περιοχές που δεν είναι τόσο κοντά στο Κίεβο, επειδή εδώ γινόντουσαν πάρα πολλές σφοδρές μάχες. Αλλά την τελευταία εβδομάδα, αυτό που παρατηρούμε, επειδή ο Ουκρανικός στρατός έχει αρχίσει να σπρώχνει τις ρωσικές δυνάμεις όλο και πιο βόρεια, όλο και πιο μακριά από το Κίεβο, ακούμε όλο και λιγότερους πυροβολισμούς, λιγότερο πυροβολικό, το οποίο χτυπούσε πάρα πολύ δυνατά στις αρχές. Τώρα, τελευταία εβδομάδα, είναι λίγο πιο ήσυχες οι νύχτες ειδικά. Ακούμε λιγότερο πυροβολικό και έχουν αρχίσει ακόμα και κάποιοι άνθρωποι να επιστρέφουν από τις δυτικές περιοχές, να επιστρέφουν πίσω εδώ στην περιοχή που μένουμε. Μάλιστα. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε τηλεόραση, αν διαβάζετε στο τόπους, τι αναφέρουν, τι μεταδίδουν? Παρακολουθώ όσο προλαβαίνω, επειδή η καθημερινότητα είναι γεμάτη με ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία παρέχουμε με την εθνική ομάδα που έχουμε στήσει εδώ από τις πρώτες μέρες του πολέμου. Οπότε, όσο προλαβαίνουμε, διαβάζουμε, αλλά φυσικά κυρίως μαθαίνουμε τα νέα από τους στρατιώτες που βλέπουμε καθημερινά, από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή. Οι ειδήσεις μεταφέρουν φυσικά πάρα πολλά νέα. Τι σας λένε στρατιώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, Ουκρανοί, συμπατριώτες σας, τι σας λένε, τι σας μεταφέρουν? Μας μεταφέρουν, τελευταίες μέρες μας μεταφέρουν αρκετές, ας πούμε, θετικές, λίγο πιο θετικές ειδήσεις, ότι καταφέρνουν και σπρώχνουν πιο μακριά τους Ρώσους, όλο και πιο πέρα από το Κίεβο. Κάθε μέρα όλο και λίγο πιο μακριά, γι' αυτό είμαστε σε λίγο περισσότερη ασφάλεια. Είναι θετική στο ότι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό και τους πιστεύω. Βλέπω τη θετικότητα στην φωνή τους, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την κατάσταση. Ευχαριστούν πάρα πολύ όλη αυτή την βοήθεια που, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει από όλες τις χώρες του κόσμου και από πολλές εθνικές ομάδες που βρίσκονται στην Ουκρανία και βοηθάνε και τους ανθρώπους, τους συγγενείς τους. Μπορούν να είναι πιο ήσυχοι για τους συγγενείς τους που έχουν μείνει στα σπίτια και βοηθούνται από άλλους ανθρώπους. Είστε αισιόδοξος ότι θα ξαναζήσετε την παλιά καθημερινότητά σας και θα πάρετε τη ζωή σας πίσω? Μέσα σας, στην ψυχολογία σας λίγο, το αίσθημά σας ποιο είναι? Σίγουρα δεν θα είναι η ίδια καθημερινότητα όπως την είχαμε ζήσει πριν τον πόλεμο. Σε όλους μας κάτι έχει αλλάξει μέσα. Σε όλους μας έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Με διαφορετικό τρόπο βλέπουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμασταν πριν και κατά διάρκεια του πολέμου. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα ζήσουμε την ίδια ακριβώς ζωή που όλοι ζούσαμε πριν το πόλεμο. Σίγουρα για πολλούς ανθρώπους θα αλλάξει δραματικά η ζωή τους και έχει ήδη αλλάξει. Ναι. Μιλάω πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους που έχουν χάσει συγγενείς, φίλους, που έχουν χάσει τα σπίτια τους και οτιδήποτε έχουν φτιάξει κατά τη διάρκεια. Έχετε γνωστούς, κάποιον συγγενή, κάποιο φίλο που έχει χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια του πολέμου? Ναι, με ρωτάνε αρκετοί δημοσιογράφοι γι' αυτό, αλλά προτιμώ να μην μιλάω για αυτό το θέμα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Πόσο μακριά βρίσκονται οι ρωσικές δυνάμεις από την περιοχή σας? Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολο να πω, επειδή κανένας εκτός από το στρατό δεν γνωρίζει ακριβώς πού.
έρχονται. Σίγουρα εμείς είμαστε στα νότια προάστια του Κιέβου και όλες οι μάχες αυτή τη στιγμή γίνονται στα βόρεια προάστια και βόρειες πόλεις που είναι έξω από το Κίεβο. Είναι γύρω στα 50-60 χιλιόμετρα πλέον από το τόπο που είμαστε τώρα. Κύριε Τσουτσάγεφ, έχονταν συμπληρωθεί ήδη ένας μήνας και κάτι από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σας ακούσαμε που μας λέγατε και για την καθημερινότητά σας που έχει αλλάξει πλέον. Τι είναι αυτό που σας έχει λείψει περισσότερο? Αν σας ρωτούσαμε να μας πείτε, υπάρχει κάτι που σας έχει λείψει πάρα πολύ και θα θέλατε να το ξαναδείτε μπροστά σας, να το ξαναζήσετε? Σίγουρα να νιώθουμε ασφάλεια, να κυκλοφορούμε εκεί που θέλουμε, να μην σκεφτόμαστε κάθε φορά πριν πάμε στο διπλανό τυχηχωριό, να σκεφτόμαστε είναι ασφαλές εκεί. Θα πάρουμε τηλέφωνο κάποιους φίλους να ρωτήσουμε αν κάτι έχει πέσει σήμερα εκεί ή όχι. Αυτή η αίσθηση ασφάλειας μου λείπει. Δεν είναι η καθημερινότητα στην οποία θα ήθελα και κανένας δεν θα ήθελα να ζήσει, που κάθε μέρα πρέπει να σκεφτεί αν θα πέσει κάτι πάνω στο κεφάλι του. Νομίζω αυτό είναι το πρώτο απ' όλα. Επειδή όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, φτιάχνονται. Αλλά η ασφάλεια για την ζωή και για ασφάλεια του συγγενείς είναι, νομίζω, το σημαντικότερο. Κύριε Τσουτσάγεφ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχόμαστε να μπει ένα φρένο και ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία, σε αυτόν τον πόλεμο. Και γνωρίζετε βέβαια ότι όλη η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό σας. Και σκέψεις εσάς. Το βλέπω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να πάτε.